πρώτη πρωινή συζήτηση στο φετινό κάμπινγκ. Μεσημεριανή, εντάξει, δεν είναι πρωινή. Εντάξει, έτσι. Λοιπόν, είναι η τρίτη φορά που κάνουμε κάμπινγκ στο Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά. Από το 2013 ήταν η πρώτη. Φέτος ερχόμαστε για τρίτη φορά. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε κάνει ποτέ κάποια συζήτηση που να αφορά την ιστορία της περιοχής ευρύτερα, όχι μόνο της Κεφαλονιάς και των Επτανήσων. Φέτος, επειδή έχουμε και μεγαλύτερη παρουσία Επτανήσεων στο κάμπι από τις δύο προηγούμενες, ήταν μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε και να δούμε έτσι και την ιστορία της περιοχής. Πολύ περισσότερο που είχαμε και την γνωριμία της Αντζελίνας Γιαννοπούλου που θα μας παρουσιάσει σήμερα τη συζήτηση για το κίνημα των ριζοσπαστών στην Κεφαλονιά και στα Επτάνησα. Είναι και ιστορικός και έχει πολλά πράγματα να μας πει. Νομίζω ότι οι περισσότεροι συνήθως προερχόμενοι και από την υπηρετική Ελλάδα έχουμε στο κεφάλι μας ή τους παλιότερους πολύ περισσότερο μας είχαν εμπλουτίσει το ζήτημα του ότι έχουμε όλη την επιρροή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λόγω των 400 χρόνων σκλαβιάς, όπως το λένε οι άρχουσα τάξη κατοχής και τα λοιπά. Όπως θέλετε πείτε το, εκείνο που έχει σημασία ήταν η επιρροή. Στα Επτάνησα δεν υπάρχει αυτή η επιρροή, καθότι τουλάχιστον από όσο ξέρω δεν είναι. Θα μας πει περισσότερα η Αντζελίνα, δεν υπήρχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν πέρασε από εδώ. Είχαν σχέσεις με Φράγκους, με Ενετούς, είχαν από εκεί νταραβέρια, να το πούμε έτσι. Άρα έχει νομίζω πολύ περισσότερο ενδιαφέρον να δούμε και τι ιδέες κυκλοφόρησαν με βάση αυτές τις επιρροές εδώ πέρα, τι δραστηριότητα υπήρξε, αν αναπτύχθηκαν κινήματα, πόσο ριζοσπαστικές ιδέες κυκλοφορούσαν, όλα αυτά θα είναι το περιεχόμενο αυτών που θα μας πει και θα μας παρουσιάσει η Αντζελίνα. Και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να μπούμε κατευθείαν στη συζήτηση, να μας τα πει η ίδια και σίγουρα θα είναι βοηθητικό ακούγοντάς τη να δημιουργηθούν και απορίες, να βοηθήσουμε και περισσότερο τη συζήτηση. Άρα να δώσω το λόγο στην Αντζελίνα για να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τώρα δεν μπορείτε να κάνετε πίσω, οπότε θα τα ακούσετε αναγκαστικά. Όποιος έχει διαφωνίες με σταματάει. Σίγουρα δεν είμαι ειδικός επί του ζητήματος. Έχω όμως μια εικόνα για το τι συνέβαινε στην περίοδο εκείνη στα Επτάνησα και αυτή την εικόνα θα προσπαθήσω να μεταφέρω. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις. Ανάλογα με το διοργανωτή και τη στόχευση που μπορεί να έχει, έχουμε ακούσει εξαντλητικές λεπτομέρειες για τα γεγονότα ή ακόμη και διευθυντικές κοινωνικοπολιτικές αναλύσεις. Η αφήγηση όμως, ανεξάρτητα από το χώρο τον οποίο διεξάγεται, σπάνια συμπεριλαμβάνει το τι συνέβαινε την περίοδο εκείνης σε περιοχές που σήμερα αποτελούν μέρος του ελληνικού κράτους, αλλά τότε δεν συμμετείχαν στην έναρξη του αγώνα. Πόσο μάλλον τα Επτάνησα, που την περίοδο εκείνη δεν άνοιξαν καν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η ιστορία των Επτανήσεων είναι τόσο ακούσα από κάθε συζήτηση και τόσο άγνωστη, αφού δεν τη συναντά κανείς ούτε συνοπτικά στα σχολικά βιβλία, που για να καταλάβει κάποιος τι γινόταν στην Κεφαλονιά, για παράδειγμα, πρέπει να φτιάξει το νήμα από λίγο νωρίτερα. Για να μπορέσει να φωτίσει το ρόλο των Επτανήσεων, και γιατί να το κρύψουμε στην Κεφαλονιά, σαν εργαστήριο ιδεών. Εισήγαγε λοιπόν η Κεφαλονιά, όπως και τα Επτάνησα σύνολα, ιδέες από τη Δύση και τις διοχέτευε στον ελλαδικό χώρο. Αποκορύφωμα αυτής της εργαστηριακής δουλειάς
ήταν όριζε φασισμό. Πολιτική σχολή για αρκετές συγκρότησης στον εργατικό χώρο και μάλλον από τα πρώτα πολιτικά κόμματα. Όχι τόσο με την νομική υπόσταση, όσο με το γεγονός ότι λειτουργούσαν λέσχες. Με δικούς μας όρους γινόταν δουλειά οργάνωση στους ριζοσπάστες. Αλλά πάμε να δούμε πίσω. Πριν ακόμα από την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 στους Σταυροφόρους, αρκετά είναι τα εδάφη τα οποία είχαν αποκοπεί οριστικά από το Βυζάντιο. Ανάμεσα σε αυτά είναι και τα Επτάνησα, τα οποία θα περάσει την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Θα έχουν επιθέσεις και πολλές φορές θα κυριαρχούν από πειρατές και τυχοδιώκτες, όπου θα κατακτηθούν σταδιακά από το 14ο αιώνα και έπειτα από τους Ενετούς. Την περίφημη την εποχή εκείνη, θαλασσοκράτηρα δυνητική δημοκρατία. Δεν ήταν ενιαία η κατάσταση, δηλαδή κατακτώντας το 14ο μέχρι περίπου το 17ο αιώνα, με πολύ μεγάλες διαφορές το ένα νησί από το άλλο, αλλά εν τέλει κατακτώνται όλα τη δυνητική δημοκρατία. Τα νησιά θα μείνουν υπό βενετική κατοχή μέχρι και το 1797. Και το διάστημα αυτό θα αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στην κοινωνία και την κουλτούρα των Επτανησίων. Ακριβώς λόγω των πολλαπλών κατακτήσεων και τη συχνότητά του, τα Επτάνησα δεν υπήρχε σχεδόν καμία μέρημνα διοικητική. Γι' αυτό και στην ουσία οι Βενετοί θα διαμορφώσουν τη διοίκηση και όλα τα παρεπόμενά τους. Νομικό και κοινωνικό σύστημα εκ του μηδενός. Ένα σημαντικό βήμα ήταν η προσπάθεια που έκαναν οι Βενετοί να στήσουν τον πληθυσμό. Οι κατακτήσεις και οι συνεχείς συγκρούσεις, αλλά και οι επιδημίες του κοινού είδους, που είναι και επίκαιρε πια, είχαν αποδεκαθίσει τους κατοίκους. Γι' αυτό η Βενετία κάλεσε όποιον ήθελε να μετικήσει. Αρκετοί ήταν οι νέοι κάτοικοι Ιταλίας που ήρθαν. Αλλά κυρίαρχα ήρθαν άνθρωποι από την Κρήτη, την Κύπρο, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο και αυτό ήταν σημείο καμπής γιατί έτσι διατηρήθηκε το ελληνικό στοιχείο στα Επτάνησα όπου με την Ιταλική μετανάστευση είχε αρχίσει να αμφισβητείται πλέον. Η Βενετία ήταν μια αριστοκρατική πολιτεία που διοικούνταν με τρόπο ολιγαρχικό. Δικαίωμα ουσιαστική συμμετοχή στη διακυβέρνηση είχε μια μικρή ομάδα αρχόντων που κληρονομούσαν το δικαίωμα αυτό στα παιδιά του. Το διάστημα λοιπόν της ενετοκρατίας για τη διοίκηση ήταν εξ ολοκλήρου τόσο ενετία αξιωματούς. Αργότερα όμως θα σημειωθούν σημαντικές αλλαγές. Θα υπάρξει μείωση της θαλάσσιας κυριαρχίας της Βενετίας και θα απολέσει αρκετές από τις πτήσεις της. Έτσι, κατά ανάγκη, θα οδηγηθεί να αντιμετωπίσει τα Επτάνησα ως κομμάτι του ενετικού κράτους και να τους αποδώσει ένα μερίδιο αυτονομία. Με αυτόν τον τρόπο, οι τοπικοί άρχοντες αριστοκρατία παίρνουν πλέον στα χέρια τους ένα μέρος της διοίκησης, αλλά και το δικαίωμα να αποφασίζουν για μικρή σημασία ζητήματα. Την ανώτατη διοίκηση και το δικαίωμα αποφάσεων πάνω σε σημαντικά ζητήματα διατηρούν οι Βενετοί. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση το Βενετικό Δίκαιο, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι σε ποικίλα θέματα το εθνικό δίκαιο δεν διατηρεί την ισχύ του. Ακόμα και σήμερα, όποιος έχει να εμπλακεί σε υποθέσεις κληρονομικές στα Επτάνησα, το Ιόνιο δίκαιο έχει ισχύ. Δηλαδή, στο δικαστήριο μπορείς να το επικαλεστείς και να κερδίσεις υποθέσεις κληρονομικότητας που αφορούν θύματα που έχουν αποκτηθεί προαιώνων. Η κοινωνική διαστρωμάτωση στο Ιόνιο κατά τη διάρκεια της ενετοκρατίας είναι θεουδαρχική. Αντιγράφοντας τη Μητρόπολη, θα δημιουργηθεί η ανώτερη κοινωνική τάξη των Ευγενών. Οι οικογένειες που άνηκαν στην τάξη αυτή των Ευγενών καταγράφονται σε μια ειδική βίβλο, το Libro d'Oro, χρυσή βίβλο. Ήταν αυτοί που είχαν το δικαίωμα συμμετοχή στη διοίκηση. Αφού όμως μέχρι πρότινος δεν υπήρχε θεσμοθετημένη αριστοκρατία στα Επτάνησα, έπρεπε να φτιαχτεί η αριστοκρατία. Ο τρόπος επιλογής ήταν κατά βάση διεξουσία. Η κατοχή κεφαλαίου οδηγούσε και στην κατοχή αξιώματος. Το αξίωμα στην κατοχή φέουδου και αυτό με τη σειρά του στην Ευγένεια και τον Libro d'Oro. Μετά τους Ευγενείς έρχονταν μια ακόμα έσπορη τάξη που ήταν είτε έμποροι είτε έχοντας κάποιο κεφάλαιο ήταν γίνονταν σε γέες. Αυτοί θα γίνουν η αστική τάξη των Ιωνίων νήσων. Τέλος, ο απλός λαός, ποπουλάρι ή ποπουλάνι, με μηδενικά δικαιώματα και τραγική οικονομική κατάσταση. Βέβαια, όσο άκαμπτο και να μοιάζει το κοινωνικό σύστημα αυτό, εν τούτη υπήρχε μια καταπιεσμένη αλλά υπαρκτή κοινωνική κινητικότητα
που θα δούμε αργότερα που οδήγησε. Εξώσταλμο παράδειγμα η τάξη των εμπόρων, όπου όσο κερδίζει, τόσο πιέζει για τη συμμετοχή της στη διοίκηση. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν και με δυσκολία θα το καταφέρει. Νομικά βέβαια οι κοινωνικές τάξεις παραμένουν δύο, με την αστική να μην αναγνωρίζεται. Μια απλή αναφορά στο θρέμα της θρησκείας, οι ενετοί δεν ασχολήθηκαν καθόλου με το θρήσκευμα των κατοίκων των Ιωνίσων, τους ήταν πραγματικά παντελώς αδιάφορους. Μια εν πολύ παρόμοια ήπια στάση θα τηρήσουν οι Βενετοί και στο θέμα γλώσσας παιδείας. Δεν θα επιβάλλουν ποτέ την εκμάθηση των Ιταλικών, αλλά τα επίσημα έγγραφα θα εκδίδονται στα Ιταλικά. Δεν θα ιδρύσουν σχολεία, αλλά δεν θα εμποδίσουν την μόρφωση των κατοίκων. Φυσικά, θα πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας ότι την περίοδο εκείνη η εκπαίδευση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θεωρούνταν σχεδόν αποκλειστικά ιδιωτική υπόθεση και έτσι περισσότερο στις τόπες φεουδαρχικές κοινωνίες, οριακά θεωρητή ακόμα και για τους αριστοκράτες. Οι ενετοί δηλαδή αναπαρήγαγαν απλώς στα εκτάνιστα το κοινωνικό status quo της Βενετικής Δημοκρατίας σε σχέση με την εκπαίδευση όπως έκαναν και σχεδόν με όλους τους άλλους τομείς. Η κοινωνική κατάσταση λοιπόν στα βενετοκρατούμενα εκτάνιστα ήθελε το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού σταθερά εξαθλειωμένο. Η ίδια αυτή συνθήκη ήταν λογικό να δημιουργήσει αντιδράσεις, άλλες αιματηρές και άλλες όχι. Μερικές από αυτές θα πάρουν τη μορφή εξεγέρσεων και ίσως μπορούμε να διακρίνουμε και κάποιες από τις αιτίες του ριζοσπαστικού κινήματος μέσα σε αυτές. Η Βενετική Δημοκρατία ωστόσο θα αρχίσει σταδιακά να παραχμάζει. Όταν ο Ναπολέον Βοναπάρτη θα κινηθεί προς την Ιταλία, οι Βενετοί να δύναμη και υποκύψουν. Το 1796 η γαλλινοτάτη δημοκρατία περνά επίσημα στην ιστορία. Και με την κατάκτηση της Βενετίας από τους δημοκρατικούς Γάλλους, το 1797 τα επτάνιστα θα υποδεχθούν τους Γάλλους, στους οποίους θα ανήκουν πλέον και επίσημα μετά τη συνθήκη του Κάμπο Φόρμιο. Ο Σπύρος Λουκάτρος στο βιβλίο του «Επτανιστική πολιτική σχολή των ριζοσπαστών» τοποθετεί ακριβώς στη δεκαετία του 1790 την επαρχή των ιδεών του ριζοσπαστισμού. Και είναι προφανές ότι η παρουσία των Γάλλων που ανατρέπει το κοινωνικοπολιτικό καθεστώς είναι συγκλονιστική στιγμή. Η κοινωνία των Επτανίστων, κάτω από περίεργες συνθήκες, ναι, αλλά ήρθε σε μαζική επαφή με τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης. Αξίζει να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, μικρό, αλήθεια, από το Λουκάτο που περιγράφει με τα λόγια ενός παλαιότερου ιστορικού το τι συνέβη στην Κεφαλονιά τότε. Στην Κεφαλονιά, ο εκεί Γάλλος κυβερνητικός επίτροπος Ποσέλ με άλλους Γάλλους, ανήρ κάτοχος παιδείας αλλά και δημοκράτης άκρατος μέχρι υπερβολής, θέλοντας να μεταδώσει στο λαό του νησιού τις επαναστατικές, φιλελεύθερες και δημοκρατικές αρχές, περιέρχονταν τις πόλεις του νησιού και τα χωριά με τη συνοδεία μερικών εξημένων νέων, κηρύττοντας την ελευθερία και την ισότητα, το θάνατο των αρχοντολογικών τυράννων και των αριστοκρατών. Επαναστατούσε έτσι τα πνεύματα των καταπιεζόμενων από την εγχώρια αριστοκρατία χωρικών, μαζί με τους οποίους παρευρίσκονταν σε συμπόσια πατριωτικά, δερμένοντας το μίσος τους κατά των εκπατρίδων και συντελώντας την αφομοίωση από αυτούς των νέων επαναστατικών ιδεών. Από εκεί, από αυτό το θάνατο του αρχοντολογίου, υπάρχει και ένα σύνθημα που έχω δει ακόμη και στην Αθήνα μέχρι σήμερα, το θάνατο της αρχόντης που γράφουμε. Αυτό είναι ένα σύνθημα πάνω δύο αιώνων, ας πούμε, για τα εκτάνησα. Άλλο που μπορούμε να αναφέρουμε τη γραμματικά, για να έχουμε μια εικόνα του τι έγινε στην Κεφαλονιά τότε, είναι ότι οι Γάλλοι φύτεψαν το δέντρο της Ελευθερίας στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, η οποία δεν είναι η σημερινή, είναι η πλατεία Καμπάνας. Θα δείτε ένα μεγάλο καμπαναριό στο τέλος του λιθόστρωτο, χωρίς εκκλησία. Αυτό ήταν η κεντρική πλατεία. Φύτεψαν λοιπόν εκεί το δέντρο της Ελευθερίας. Το βράδυ ο λαός το φιλούσε με βάρδιες. Γιατί? Γιατί τα πρωτοπαλίκαρα της αριστοκρατίας προσπαθούσαν να κατέβουν και να το κάψουν. Αυτό είναι μια κοινωνική κατάσταση η οποία σφράγισε τα νησιά. Επίσης, στην ίδια πλατεία κάηκε μέσα σε μια τεράστια γιορτή το Λίμπρο Ντόρο. Έκαψαν συμβολικά τους ευγενείς, κατήργησαν συμβολικά την τάξη και κάηκε από το λαϊκό στοιχείο.
Οι Γάλλοι θα μείνουν περίπου 2 χρόνια στα Εκτάνησα. Θα ανατρέψουν τα πάντα. Η κανονικότητα θα επανέλθει βέβαια. Αλλά δεν θα είναι πλέον άτρωτοι. Και αυτό δεν ξεχνιέται. Τα Εκτάνησα θα ζήσουν την παλινόρθωση. Το επόμενο πλάνο θα βρει τα βρισκιά σε μια κατάσταση διαρκείας. Όσον αφορά αυτό τώρα πανενθετικά, όπως βλέπουμε τα Εκτάνησα έζησαν με έναν τρόπο εξαντανακλάσσος έστω τη Γαλλική Επανάσταση και θα ζήσουν και την παλινόρθωση. Ακολουθούν τη ροή της ιστορίας της κεντρικής Ευρώπης, ενώ ο κυρίως ελλαδικός χώρος βρίσκεται στους Οθωμανούς. Έχει μια τελείως διαφορετική ροή, γι' αυτό και έχει και άλλη ροή πολιτικών ιδεών. Μετά από ένα ντόμινο διεθνών συγκυριών, το οποίο είναι δύσκολο να περιγράψω και μάλλον θα κουράσει, από το 1800 έως το 1807 θα υπάρξει η Εκτάνησης πολιτεία. Τα Εκτάνησα θα καταληφθούν σχετικά εύκολα από Ρωσοθωμανικό στόλο. Οι Γάλλοι έχουν αποδυναμωθεί. Πλέον υπό την επικυριαρχία της Φύλης και η Ρωσία εγκύητρια. Στην ουσία είναι εποχή παλινόρθωσης. Θα επαναφέρουν τους ευγενείς, θα επαραφέρουν τον Λιμπροντόρο. Τώρα όμως οι ευγενείς θα είναι πιο πολλοί από πριν, γιατί τα παλιά βιβλία έχουν καεί. 2 τόμοι πλέον θα είναι το Λιμπροντόρο, γιατί κάποιοι που είχαν αποκτήσει οικονομική δύναμη πλήρωσαν και βρέθηκαν ευγενείς αφού το παλιό βιβλίο δεν υπήρχε. Αυτό βέβαια δεν θα κρατήσει για πάντα, γιατί οι κοινωνικές δυναμικές έχουν ήδη δημιουργηθεί. Ήδη στα επόμενα συντάγματα θα υπάρξουν αρχές προοδευτικές, μετά από πιέσεις και αναταραχές φυσικά. Ένα νέο διεθνές ντόμινο θα ξαναφέρει τους Γάλλους στα Εκτάνησα, αλλά αυτή τη φορά είναι οι αυτοκρατορικοί Γάλλοι. Οπότε δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές, περνάμε από αυτοκρατορία, δηλαδή από Οθωμανική και Ρωσική αυτοκρατορία στη Γαλλική αυτοκρατορία, δεν πειράζουμε το status quo, μας μένουν οι ευγενείς, δεν έχουμε κάποια μεγάλη αναταραχή. Το 1815 υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων. Μέσα στα άλλα σπουδαία και στην ομή του κόσμου που γίνεται για άλλη μια φορά, τα Εκτάνησα βρίσκονται στο μερτικό της Αγγλίας. Αυτή θα είναι από τότε και μέσα στο 1864 και την ένωση με την Ελλάδα η προστάτηζα δύναμη. Στο σημείο αυτό υπάρχουν κάποιες διαφωνίες για το πώς συμπεριφέρθηκαν οι Άγγλοι στα νησιά, αν δηλαδή ήταν για αυτούς άλλη μια αποικία. Η άποψή μου είναι πως ίσως να είχε κάποιες διαφορές στη συμπεριφορά τους για πολλούς λόγους, κοινωνικούς και πολιτικούς, αλλά αυτό δεν φτάνει για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν θεωρούνταν μια αποικία όπως όλες οι άλλες. Μεταξύ μας και εκτός κειμένου θεωρώ ότι η τάση να λένε ότι η Αγγλία δεν συμπεριφέρθηκε στην Κεφαλονιά σαν να είναι μια ακόμα αποικία της Εκτάνησα, είναι η ανάγκη των ντόπιων να νιώσουν ότι δεν είμαστε όπως οι αποικίες της Αφρικής, εμείς ήμασταν κάτι καλύτερο, ας πούμε. Το 1817 επιβάλλεται ένα τρομερά ανελεύθερο σύνταγμα στα Εκτάνησα. Παρά τις αντιδράσεις, την περίοδο αυτή η ιδεολογία του εκτανησιακού ριζοσπαστισμού δεν έχει πάρει ακόμα την τελική της μορφή. Αλλά είναι φανερή στη στάση και στο λόγο πολλών πολιτικών. Η σχέση με την Ελληνική Επανάσταση τώρα, μιας και πλησιάζει η ώρα της. Οι Εκτανήσιοι θα συμμετάσχουν ενεργά στη Φιλική Εταιρεία. Στα νησιά δημιουργήθηκαν ενεργές ομάδες. Αλλά ίσως πιο σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι άνθρωποι της Διασποράς. Στη Ρωσία, σε παραδουνάβιες περιοχές, ακόμη και στην Κωνσταντινούπολη, έμποροι και λόγοι από τα νησιά, με φιλελεύθερες δημοκρατικές αρχές, εμφανώς επηρεασμένες από τους Γάλλους, συμμετέχουν στη Κοινωνική Εταιρεία και παίρνουν αξιώματα. Έχει ενδιαφέρον και αξία για να κατανοήσουμε τη μετέπειτα στάση των ριζοσπαστών σε σχέση με την ένωση των Εκτανήσεων με την Ελλάδα, το γεγονός ότι από τη γαλλική παράδοση αντλούσαν και την ιδέα της περιέθνης. Αυτό, αν θέλετε, μπορούμε στο δεύτερο χρόνο να το δούμε. Υπάρχουν στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι πίσω από μερικές από τις πιο προοδευτικές προκηρύξεις της τελικής εταιρείας βρισκόταν άνθρωποι όπως ο Τυπάλδος Κοζάκης, κεφαλονίτης και ενός συνεργάτης του Αλέξανδρου Ψηλάντη. Σε όλα αυτά βέβαια, όπως αναφέρει και ο Λουκάτος, βοηθούσε το καθεστώς Maitland στα Εκτάνησα, ο οποίος ήταν ο Άγγλος αρμοστής, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σκληρός. Και όχι μόνο στο τιμωρητικό επίπεδο, όχι μόνο στο πώς κατέστειλε εξεγέρσεις με πιο αιματηρό τρόπο, αλλά και στην ευκολία με την οποία έστελνε κόσμο στο θάνατο. Με την έναρξη της επανάστασης στην Πελοπόννησο, κεφαλονίτες και φτιακοί, με ποικίλους τρόπους και για ποικίλους λόγους, και παρά το γεγονός ότι κατά την επιστροφή τους θα ήταν αντιμέτωποι πιθανόν ακόμα και με εκτέλεση, μεταβαίνουν στην Πελοπόννησο για να πολεμήσουν.
Σημαντική ήταν η συμβολή στη μάχη του Λάλα, για την οποία έχει ανοίξει και μια μεγάλη κουβέντα με αφορμή του εορτασμού. Αλλά για να πάρουμε μια εικόνα της κατάστασης, ακόμη και στην υπεράσπιση της Αθήνας από τον Κυταχή, υπήρχε συγκροτημένο σώμα ονομαζόμενο Πανησιακό, από κεφαλονίκης και Βετινθινή. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια λίστα μαχών και διαδικασιών που συμμετείχαν οι επτανήσεις, είτε συγκροτημένοι ως σώμα είτε μπαίνοντας σε ομάδες ατάξεων, τα οποία δεν τα αναφέρω γιατί περισσότερο θα κουράσει παρά θα προσφέρει στη συζήτηση. Μετά την Ελληνική Επανάσταση, στα Επτάνησα, η πιο προοδευτική, ενδιαφέρουσα και αυτή που κυριοφορεί τους ριζοσπάστες είναι μια ομάδα φιλελεύθερων, η οποία δεν είναι ακριβώς συγκροτημένη, αλλά η δικτύωσή της είναι υπαρκτή. Εντελώς επιγραμματικά, όλο κάτι μπορεί να πει καλύτερα, η ομάδα αυτή θα καταγγείλει θεσμούς ως αντιλαϊκούς και αντιελληνικούς. Οι λέξεις έχουν σημασία, γιατί δείχνουν την ροή των πολιτικών ιδεών. Θα διεκδικήσουν να κατοχυρωθεί επίσημα η ελληνική γλώσσα και επιπλέον θα ζητήσουν ελευθεροτυπία. Στα χαρτιά υπήρχε μια υποτυπώδης ελευθεροτυπία από το 1803, αλλά εδώ συζητάμε για αιτήματα που μπαίνουν πια με στόχη εξουσιαστική. Ένα ακόμα τέτοιο αίτημα είναι και η ελεύθερη εκλογή βουλευτών. Παράληψη μου βέβαια που δεν ανέφερα πως στην περίοδο αυτή υπάρχει όνειρη βουλή. Βρίσκεται στην Κέρκυρα και εντός της δεν υπάρχουν μόνο οι εκλεκτοί των Άγγλων, σιγά σιγά βρίσκουν τον δρόμο τους και φωνές μη συμπαθείς στον εκάστοτε αρμοστή. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να δούμε βουλευτές, ριζοσπάστες βουλευτές της Ιωνίου Βουλής να εξορίζονται με τρόπο κινηματογραφικό πραγματικά. Οι πιέσεις μεγαλώνουν στην Κεφαλονιά. Κατά τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης και μετά, δεν έχουν αναπτυχθεί μόνο οι θύματα εθνικά, αλλά και το εμπόριο. Γιατί τώρα? Κύρια αιτία, ο θάνατός τους, η ζωή μας, είναι οι καταστροφές του θύστατου Πελοπόννησος. Πριν την Επανάσταση, η Πελοπόννησος αποτελούσε μια τεράστια δύναμη στην εξαγωγή σταφίδας για τα δεδομένα του ελλαδικού χώρου πάντα. Οι αναταραχές, το κάψιμο εκτάσεων σε κάθε περίπτωση, η αδυναμία να γίνεται εμπόριο με τρόπο ομαλό, δημιουργεί μια ανάγκη στην ευρωπαϊκή αγορά, η οποία στρέφεται προς την Κεφαλονιά. Η Κεφαλονιά παράγει σταφίδα μαζικά, αλλά δεν έχει ούτε την ποιότητα, ούτε την ποσότητα της Πελοποννήσου όπως είναι φυσικό. Η μεγάλη ζήτηση όμως κάνει τους εμπόρους να ξεπουλούν. Μέχρι πριν λίγα χρόνια η πλειοψηφία αυτών απλώς ζούσε. Σίγουρα πάνω από το μέσο όρο δεν ήταν στην ίδια μοίρα με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους των χωριών, αλλά πουθενά στον ορίζοντα δεν φαίνονταν οικονομική δύναμη που θα αποκτούσαν. Η αρχικά οικονομική δύναμη. Οι έμποροι αυτοί θα βρεθούν σε μια οικονομική θέση δίχως προηγούμενο για μη ευγενής στην Κεφαλονιά. Ένα από όσα θα κάνουν με τη νέα τους οικονομική δύναμη είναι να στείλουν τα παιδιά τους για σπουδές στο εξωτερικό. Ιταλία, Γαλλία κυρίως, σπανιότερα στη Γερμανία. Εκεί που μέχρι πρότινος μπορούσαν να πάνε μόνο όσοι είχαν σηκώσιμα στις πόρτες τους. Η κοινωνία του νησιού αλλάζει χωρίς επιστροφή μετά από αυτό. Με αρκετά χρόνια καθυστέρηση και εξαιτίας μιας συγκυρίας, έχουμε δεδομένα που μας δελεάζουν να τα συγκρίνουμε έστω και παρακινδυνευμένα με την πριν τη Γαλλική Επανάσταση της συγκυρίας. Μια αστική τάξη που δημιουργείται έχει οικονομική δύναμη, μέσα σε λίγα χρόνια αποκτά μόρφωση ανάλογη των ευγενών και παρόλα αυτά δεν μπορεί να έχει μερίδιο εξουσίας γιατί δεν είναι καταγεγραμμένη στη Χρυσή Βίβλο, στο Λίμπρο Ντόρο. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως τα παιδιά αυτής της αστικής τάξης είναι ριζοσπάστες. Με ελάχιστες εξαιρέσεις κάποιος γόνος, όπως ο Ηλίας Γρηγόρης Ιακωβάτης το δούμε μετά, και θα είναι ηγετική μορφή, τα παιδιά της αστικής τάξης θα δημιουργήσουν τον ριζοσπαστισμό. Η Κεφαλονιά βράζει, όπως και άλλα νησιά, όπως και η Ευρώπη το 1848-1849. Γιατί η ροή των γεγονότων συνεχίζει να έρχεται από την Ευρώπη και όχι από το μικρό και μόλις δημιουργημένο ελληνικό κράτος. Έτσι ο αρμοστής των Επτανήσων Σπίτων αναγκάζεται να παραχωρήσει ελευθερίες. Ελευθεροτυπία, ελεύθερη εκλογή βουλευτών και δημοτικών αρχόντων, επίσημη γλώσσα η ελληνική. Όλα δηλαδή τα προηγούμενα αιτήματα γίνονται επίσημα νόμος του κράτους. Αρχίζουν και δημιουργούνται τυπογραφία σε όλα τα νησιά.
ξεφυτρώνουν, θα έλεγε κανείς. Οι εφημερίδες τυπώνονται μανιωδώς, επειδή στην προηγούμενη φάση αυτό το δικαίωμα δεν υπήρχε. Στην Κεφαλονιά, οι ριζοσπάστες, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι έχουν περίπου μία εφημερίδα ο καθένας. Γιατί έχουν και κάποιες διαφωνίες μεταξύ τους, εννοείται. Με αυτόν τον τρόπο και με αυτές τις εφημερίδες, και αυτό ήταν και το μέσο που τελικά κοινωνείται αυτή η πολιτική σκέψη του ριζοσπαστισμού, καταφέρουν να οριοθετήσουν το χώρο τους. Εντελώς παρενθετικά υπήρχαν δύο ακόμη πολιτικές ομάδες, οι οποίες ήταν οι μεταρρυθμιστές, οι οποίοι έλεγαν, εντάξει, δεν μπορούμε τώρα να ενωθούμε με την Ελλάδα γιατί οι Άγγλοι μας θέλουν, ας κάνουμε καμιά μεταρρύθμιση μέσα στο κράτος. Και οι καταχθόνοι, που τους είχαν βαφτίσει οι ριζοσπάστες καταχθόνιους, οι οποίοι ήταν τα εμπεταλμένα όργανα των Άγγλων. Λοιπόν, Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος και Ιωσής Μονφεράτος. Κρατάμε αυτά τα ονόματα. Ο ένας, ο Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος, ήταν ο αδιαφυσβήτητα μεγάλος ηγέτης της παράταξης, άνθρωπος προοδευτικός στο πλαίσιο της εποχής του και του μέρους στο οποίο ζούσε, αναζητούσε την ένωση με την Ελλάδα. Ευαγγελίζονταν κοινωνική δικαιοσύνη. Εμάς όμως θα μας επιτραπεί να στρέψουμε το βλέμμα μας στον Ιωσής Μονφεράτος, αυτόν που ηγούνταν της αριστερής στέργας των ριζοσπαστών. Και εδώ θα διαβάσω πάλι ένα μικρό απόσπασμα, πώς περιγράφει ο Λουκάτος την ιδεολογική συγκρότηση, για την ακρίβεια, του Ιωσής Μονφεράτου. Αυτή η ηγεσία, για την ηγεσία των ριζοσπαστών, με τις αρχές και τις διακηρύξεις της, προσέγγισε σε αυτό το ριζοσπαστικό κίνημα αστυνομικοδημοκρατικό χαρακτήρα, με αποκλίσεις όμως κατά την αριστερή του πτέρυγα, που την εκπροσωπούσε ο Ιωσής Μονφεράτος, προς τη γαλλική ουτοπιστική σοσιαλιστική σχολή του Σάιν Σιμών, του Φουριέ και του Άγγλου Όουενεν και τις κοινοκτημονικές θεωρίες του Μπρουντόν ή του Ιταλού φιλοσόφου και πολιτικού Ιωσή Ματσίνη. Ο Ματσίνη τώρα, ο οποίος είχε ασχοληθεί πολύ με το ριζοσπαστικό κόμμα και κίνημα, γιατί η ροή μας ήταν από εκεί, χαρακτηρίζει το κόμμα φύση επαναστατικών, διότι απήτη την πάση και την έξωση της προστασίας και την ένωση της ευκανήσου μετά της μητρός αυτής Ελλάδος. Εξερχόμενον εκ των φλάχνων του λαού, είχε και αυτό τα χρονήματα, τα ανάγκας και τα δοξασίας αυτού. Ο Ιωσής Μονφεράτος, προφανώς, μπορεί να μην ήταν ευγενής, αλλά δεν ήταν ο μέσος κεφαλονίτης της εποχής, δεν ήταν καθόλου φτωχός, ήταν από μια οικογένεια νομικών και εμπόρων. Είχε υπερβολικά καλό μορφωτικό επίπεδο, είχε σπουδάσει έξω, είχε τη δυνατότητα να διαβάζει κατευθείαν από το πρωτότυπο πολλές ξένες γλώσσες. Δηλαδή, οι κεφαλονίτες ριζοσπάστες, γόνοι οικογενειών με δύναμη που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, δεν διαβάζουν ελληνικές εφημερίδες. Οι εφημερίδες έρχονται στα εκτάνιστα, συστημένες, από το μεγάλο ευρωπαϊκό τύπο. Διαβάζουν κατευθείαν εφημερίδες του Παρισιού για να καταλάβουν τη διεθνή κατάσταση. Έρχονται οι εφημερίδες από τη Ρώμη. Και εκδίδουν και οι ίδιοι τις εφημερίδες μετά. Πάρα πολλά γεγονότα που αφορούν το διεθνές σκηνικό βγαίνουν πρώτα στις εφημερίδες των εκτανίστων και σε δεύτερο χρόνο στις αθηναϊκές εφημερίδες. Έχει ενδιαφέρον για μας, κάπου το συζήταγα και πριν αυτό, ότι πριν 2 με 3 χρόνια ο κ. Πέτρος Πετράτος, ερευνητής της εποχής και ιστορικός, ανέφερε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταφέρει κανείς να το καταρρύψει, οπότε το θεωρούμε μέχρι στιγμής δεδομένο, τεκμηριωμένο, ότι η πρώτη φορά που αναφέρεται η λέξη κομμουνιστή στα νέα ελληνικά, είναι από έναν αντίπαλο του Ιωσής Μονφεράτου σαν μομφή προς τον ίδιο. Αλλά τώρα όλα καλά, οι ριζοσπάστες, οι έμποροι, η μορφωσή τους, τι καλή που ήταν, αλλά ας μην γελιόμαστε. Πού ήταν ο λαός της Κεφαλονιάς εκείνη την περίοδο? Ήταν εκεί. Ήταν εκεί με δύο μεγάλες εξουγέρσεις. Το 1748 και το 1749, ο Πετράτος αναφέρει, τη διετία 1748-1749 η Κεφαλονιά συγκλονίστηκε από δύο λαϊκές ένοπλες εξεγέρσεις.
εκείνη του Σταυρού το 1848 και άλλη τη Θάλας το 1849, η οποία θεωρείται από ιστορικούς ερευνητές προβοκάτσια των καταχθονίων, με τμήματα των Αγγλοϊόνιων αρχών για τη ματέωση των μεταρρυθμίσεων που είχαμε πει ότι έγιναν πριν ελευθερωτητία κτλ. Εκτός από το ανυποχώρητο αίτημα της Ένωσης, οι εξελιγές εκείνες προέβαλαν ταυτόχρονα και τα αιτήματα της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στην εξέγερση του Σταυρού τώρα, που πήρε το όνομά της επειδή αυτοβοηθήθηκε κάποιος μας, εκείνη η μέρα ήταν στο Σταυρού, υπάρχει κάποια θρησκευτική σχέση τέλος πάντων, και ουσιαστικό, κάποια εκκλησιαστική γιορτή. Σταυρού, Σεπτεμβρίου. Σεπτεμβρίου μου λένε, το κοντρόλ. Το κοντρόλ μου Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, στην εξέγερση του Σταυρού λοιπόν, ένοπλοι χωρικοί προσπαθούν να μπουν στο αργοστόλι. Αν πάτε βόλτα, μπορείτε να δείτε το σκηνικό ακόμη και σήμερα. Αποκρούστηκαν από Άγγλους στη γέφυρα, στην περιοχή της Ισιώτητας. Όπως κατεβαίνει η γέφυρα η Δεβοσέτης στο Αργοστόλι, στο τέλος της γέφυρας υπάρχει μια εκκλησία. Αυτό ήταν το βασικό πεδίο της μάχης. Τελικά αποθούνται. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί νεκροί και πάρα πολλοί τραυματίες. Το ίδιο γίνεται και στο Λιξούρι, τα χωριά του Λιξουριού κατεβαίνουν στην πόλη, καταφέρνουν να καταλάβουν το κατάστημα της χωροφυλακής. Και μάλλον επειδή έχουν μεγάλη δυναμική, οι Άγγλοι στρατιώτες τους αποθούν, αλλά με ήπια σχετικά μέσα. Όταν λέω ήπια μέσα, εννοώ δεν είχαμε νεκρούς. Αυτό, δηλαδή δεν εννοώ κάτι άλλο, κάποια πιο γλυκιά συμπεριφορά. Η εξέγερση της Θάλας το 1849 παραμένει ένα μεγάλο ένιγμα. Χωρικοί, με ηγέτες και προτεργάτες, τρεις ανθρώπους που δεν άνοιγαν στο ριζοσπαστικό χώρο, αλλά ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στο λαϊκό στοιχείο, τον Οδάρο, τον Παπαλιστή, τον Βλάχο που ήταν και παπάς, όντως παπάς, και τον Μπομπότη από τα Φαρακλάτα, ξεκινούν στη Σκάλα και στην ευρύτερη περιοχή μια εξέγερση πρωτοφανώς βίαιη ακόμα και για τα τότε δεδομένα. Και είναι σπίτια αρχόντων. Δολοφονούν ολόκληρες οικογένειες, ψιλοκοπούν, και οι περιγραφές για αυτή την ιστορική στιγμή δεν σταματούν ποτέ. Η ιδιαιότητα αυτής της στιγμής είναι ομολογουμένως περίεργη. Υπήρχε μίσος, ναι, αλλά καμία άλλη εξέγερση, έστω και ένοπλη, δεν κατέληξε ποτέ σε αυτό. Πώς τελειώνει? Απαγχωνισμοί, κεφάλια των προτεργατών να περιφέρονται σε όλο το νησί, από τον Λιξούρι στο Αργοστόλι και πίσω. Οικογένειες που χάνουν όλα τα αρσενικά τους μέλη, τα αρσενικά μέλη δολοφονούνται όλα, οπότε βλέπουμε να μένουν μάνες με πολύ μικρά παιδάκια μόνο, αν γλίτωσε κανένα. Και μια φήμη η οποία δεν μπόρεσε να διευκρινιστεί μέχρι σήμερα. Οι ριζοσπάστες ισχυρίζονται ότι δεν είχαν ανάμειξη στην εξέγερση της Θάλας, και ότι ήταν δουλειά των καταχθόνιων μαζί με τους Άγγλους να ξεσηκώσουν το λαό, να τον αιματοκυλήσουν, για να φέρουν, να κάνουν και άρση των ελευθεριών που είχαν δώσει πριν. Το καθεστώς όμως βρίσκει την ευκαιρία και εξορίζει τους βασικούς ριζοσπάστες σε διάφορα μικρά νησάκια γύρω-γύρω στο Ιόνι. Οι περισσότεροι θα επιστρέψουν από την ιστορία τους βέβαια, θα έχουν σημαντική παρουσία στην Ιόνιο Βουλή, αλλά θα εξορισθούν εκ νέου. Με τρόπο, όπως είπα και πριν, κινηματογραφικό. Αφού οι Άγγλοι θα μπουν ξαφνικά στα σπίτια τους και θα τους απαγάγουν. Χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς κάποια νομική επαφή πριν. Η κεφαλονιά στην περίοδο εκείνη, ως προπύργιο του ριζοσπαστισμού, ζει σε καθεστώς τρόμου. Όσο οι αληθινοί ριζοσπάστες βρίσκονται σε εξορία, ο Κωνσταντίνος Λομβάρδος από την Ζάκυνθο θα αναλάβει την ηγεσία. Σιγά σιγά θα στρέψει το ριζοσπαστικό κόμμα σχεδόν αποκλειστικά στο αίτημα της Ένωσης με την Ελλάδα. Θα χαθούν από το προσκήνιο οι πολιτικές πτυχές του ριζοσπαστισμού που αφορούν τις κοινωνικές αλλαγές. Οι εξορισμένοι κεφαλονίτες ριζοσπάστες θα χαρακτηρίσουν αυτούς αληθείς ριζοσπάστες ή γνήσιους, για να ξεχωρίσουν από τους ζακυνθινούς ριζοσπάστες που θεωρούν ότι δεν είναι γνήσιοι συνεπιστές. Και μάλιστα θα χαρακτηρίσουν τον Λομβάρδο και τους συναυτό ενωτικούς ή ενωτιστές, με στόχο
να δείξουν ότι η ιδεολογία τους είναι μισή. Ότι αυτοί που θέλουν μια ένωση με την Ελλάδα δεν έχουν να πούν τίποτα σε εμάς που ονειρευόμαστε την ένωση με τη μητέρα πατρίδα, αλλά μαζί με την κοινωνική αλλαγή. Οι συγκρούσεις των αληθών ριζοσπαστών με τους ενωτιστές, όταν οι πρώτοι θα γυρίσουν από την εξορία, είναι πολλές. Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι πως είναι βαθιά πολιτικές. Δίνεται μια μάχη ιδεών, υψηλού επίπεδου. Γιατί διαβάζοντας τους αληθείς ριζοσπάστες, η εικόνα για τον Λομβάρδο είναι ότι ήταν ένας τυχοδιώκτης. Ωστόσο ο Λομβάρδος, εκτός από τυχοδιώκτης που μπορεί να ήταν, ήταν και ένας εξαιρετικά μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος προέβαλε τη συμπολιτική του θέση με τρόπο πολύ έντεχνο και πολιτικά τεκμηριωμένο. Και επίσης είχε πάρα πολύ υψηλές επαφές. Ο Λομβάρδος είχε απευθείας προσωπική σχέση με τον Γκαριβάλδι, ας πούμε, στην Ιταλία. Ένα ακόμη διεθνές ντόμινο, για να κλείσω, θα φέρει τα Ιόνια νησιά ως δώρο στο Γεώργιο τον πρώτο βασιλιά της Ελλάδος το 1864. Προς έκπληξη όλων υπάρχουν κάποιοι που δεν θα υπογράψουν αυτή την ένωση. Είναι οι γνήσιοι ριζοσπάστες, αυτοί που εξορίστηκαν για τις ιδέες τους, που καταστράφηκαν οικονομικά και επαγγελματικά για αυτή την ένωση. Όταν λέω καταστράφηκαν οικονομικά και επαγγελματικά, εννοώ ότι ο Ιωσήφ Μομφεράτος ήταν νομικός, ήταν δικηγόρος. Ο άνθρωπος αυτός κινδύνευσε να φύγει από ασυχία μέσα στο επόμενο διάστημα. Βέβαια αργότερα θα το ξεπεράσει, θα επανεκλεγεί βουλευτής στην Ελληνική Βουλή, θα έρθει σε επαφή με τους πρωτοσοσιαλιστές, ακόμα και οι μαθητές του θα συνεργαστούν με τον Καλλιέργη, έχει πορεία μπροστά του. Ποιο πείσμα όμως τελικά οδηγεί σε αυτή την άρνηση των ριζοσπαστών να υπογράψουν την κατά τα άλλα πολυπόθητη ένωση? Θα κρατήσω τα λόγια του Μομφεράτου. Η Αγγλία παραχωρούσε την Ευτάνισον ή να κατακτήσει ηθικώς την Ελλάδα. Λοιπόν, μία διαπίστωση είναι ότι μάλλον έπρεπε να έχω βρει τρόπο να μην πάω για δουλειά αυτό το απόγευμα. Γιατί έχω χάσει κάτι πολύ σημαντικό, όπως κατάλαβα. Αυτό που περιέγραψε ήταν πραγματικά αυτό, πολύ διαφωτιστικό. Η αριστερή πτέρυγα του αστικού μπλοκ που σπάει και συνεχίζει. Πάω ανάποδα λοιπόν. Πού να πάω? Να πάω... Να συνδέσω τις δύο δεξιμηθινές ερωτήσεις λοιπόν, τη μία με την άλλη. Η πρώτη που είναι τι συνέβαινε στα υπόλοιπα νησιά σε σχέση με τον ριζοσπαστισμό. Δεν έφυγα πολύ προς τα υπόλοιπα νησιά, εντελώς και εμένα, για να μην πατάω σε χωράφια που δεν γνωρίζω καλά. Δηλαδή ήταν πραγματικά εστιμένο να μην φύγω σε κάτι που κινδυνεύω, να πω κάτι που γνωρίζω, αλλά μη έχοντας την πλήρη εικόνα, αφήνοντας κάτι απ' έξω να χαλάσω την πραγματική εικόνα, δηλαδή αυτό. Ξέρω όμως ότι η Ζάκυνθος ταυτόχρονα με τους ριζοσπάστες του Λομβάρδου είχε και ένα κομμάτι ριζοσπαστών καθόλου εξαπαθρώνητων ως διανοητές και πολιτικές προσωπικότητες, το οποίο έμεινε με την πτέρυγα των γνήσεων ριζοσπαστών και δεν υπέγραψε την ένωση. Δεν ήταν το κυρίαρχο στη Ζάκυνθο, αυτό γνωρίζω, αλλά ήταν υπαρκτό, δεν ήταν καθόλου εξαπαθρώνητη μερίδα. Η Κέρκυρα είχε κάποιους ριζοσπάστες, όχι πάρα πολλούς όμως. Θα δούμε ίσως το γιατί. Ίσως το γεγονός ότι η Κέρκυρα δεν είχε πολλούς ριζοσπάστες να είναι κοντά και με το γιατί δεν είχε αντάρτικο. Και να μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση αυτή για το χαρακτήρα του Κεφαλονίκη. Η Λευκάδα δεν ήταν ένα νησί το οποίο δεν έδωσε στο ριζοσπαστισμό, έδωσε προσωπικότητες στο ριζοσπαστισμό, δεν γνωρίζω κάτι αντίθετο δηλαδή, γνωρίζω κάποια ονόματα σημαντικά, αλλά μην ξεχνάμε ότι από όλα τα Επτάνησα η Λευκάδα, καταχρηστικά προφανώς θα το πω αυτό, είναι το πιο ελληνικό νησί. Γιατί είναι πολύ κοντά, για γεωγραφικούς λόγους. Γιατί στη Λευκάδα η παραδοσιακή μουσική έχει κλαρίνο. Σε κανένα άλλο Επτάνησα, σε κανένα πανηγύρι ποτέ δεν θα ακούσετε κλαρίνο.
Ποτέ. Έχουμε βιολί, έχουμε κάποια όργανα, υπήρχε μια κιθαρολίρα, πολλά πράγματα, κλαρίνο ποτέ. Αυτό θα μου πείτε τι σημαίνει. Το λέω μόνο για να δείξω τη ροή του πολιτισμού και κατ' επέκταση των ιδεών. Αυτό για τα υπόλοιπα νησιά. Το ρεμπελιό των Ποπολάρων, πάρα πολύ σημαντικό. Εξαιρετικά σημαντικό. Εγώ θα το κατέβασα στις λαϊκές εξεγέρσεις, καθαρά λαϊκές εξεγέρσεις, από τα λίγα που εγώ ξέρω. Το ρεμπελιό των Ποπολάρων, εσκεμένα δεν το ακουμπάω για τον ίδιο λόγο. Δεν γνωρίζω τόσο τη ροή του, ώστε να νιώσω ότι μπορώ να το συζητήσω, μπορώ. Να το πω έτσι με σιγουριά και πιο δεδομένο από τα άλλα, δεν το θέλω. Έφυγε ένα. Χαρακτήρας τώρα. Κεφαλονικών. Χαρακτήρας. Τώρα πέσουμε στο χαρακτηρολογικό, ας πούμε. Εντάξει, μάλλον αντίκειται τις αντιλήψεις μας. Υπάρχει όμως μια πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια εξήγηση, την οποία μου είχαν δώσει κάποτε συζητώντας ακριβώς αυτό. Όχι όμως με τον ίδιο τρόπο. Με μια λογική κεφαλονίτη πικρόφωνη που γελάει και λέει ότι μα καλά, ριζοσπαστισμό κάναμε εμείς, αντάρτικο κάναμε εμείς, την Κυρκυρή τι κάνανε, για καφέ ήτανε, τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, αν είναι δυνατόν. Το οποίο όμως μπορεί να απαντηθεί για δύο λόγους. Ο ένας είναι διοικητικός και ο άλλος είναι γεωμορφολογικός. Δηλαδή, η κεντρική διοίκηση την περίοδο της αγγλικής κυριαρχίας στα Επτάνησα ήταν στην Κέρκυρα. Μαζί με την αγγλική διοίκηση δεν ήταν μόνο το κτίριο της Ιωνίου Βουλής, ήταν και οι δυνάμεις καταστολής των Άγγλων εκεί. Μία εξέγερση, η οποία θα ξέσπαγε στην Κέρκυρα, με τη δύναμη που είχαν εκεί οι Άγγλοι, μπορούσε να κατασταλεί μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Για καθαρά όλες τις αποστάσεις. Η δύναμη που είχαν οι Άγγλοι στα Επτάνησα δεν ήταν όλες τις περιόδους το ίδιο μεγάλη. Και οι κεφαλονίτες που ήταν μακριά από το κέντρο της διοίκησης, αυτό το γνώριζαν. Όταν λοιπόν γινόταν μια εξέγερση στην Κεφαλονιά, οι ενισχύσεις έκαναν πάνω από δύο μέρες να φτάσουν. Είχε πάρα πολύ χρόνο να εξεγερθεί και να κρυφτεί στο βουνό. Και λέγοντας αυτό, που το θεωρώ μια από τις βασικές αιτίες, περνάω και στο δεύτερο, το οποίο είναι η γεωμορφολογία των νησιών. Η Κεφαλονιά είναι ένα πάρα πολύ ορεινό νησί για την έκτασή του. Έχει ένα βουνό με 1.700 περίπου μέτρα υψόμετρο, το οποίο γυρνώντας και πίσω μια εποχή και μην μιλώντας για σήμερα, μπορούσες εύκολα να κρυφθείς. Ήταν δυνατό. Η Κέρκυρα, η Ευκάδα, η Ζάκυνθο, δεν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Δίνει κάποιες δυνατότητες, η ίδια η μορφολογία του εδάφους. Και αυτή είναι και η απάντηση που δίνεται πάρα πολλές φορές για το σημαντικό αντάρτικο που υπήρξε στην Κεφαλονιά. Ότι ο Κεφαλονίτης είχε βουνό να βγει. Δηλαδή πριν ψάξουμε σε κάποια μεγάλη τέτοια. Και θεωρώ ότι αυτό καλλιεργούσε και μία κατάσταση. Το ότι ήταν ένα νησί το οποίο ήταν μακριά από το κέντρο της καταστολής, που ήταν στην πρώτη περίοδο η Κέρκυρα, αλλά και αργότερα η Κέρκυρα παρέμεινε διοικητικό κέντρο των Επτανήσεων. Ακόμα και σήμερα είναι δηλαδή, εκείνη η περιφερειά μας. Οπότε θεωρώ ότι αυτοί είναι οι δύο βασικοί λόγοι. Ο ένας είναι διοικητικός, με δυνάμεις καταστολής, και ο άλλος είναι γεωμορφολογικός. Ήταν το ίδιο το περιβάλλον το οποίο έδινε άλλες δυνατότητες. Και όχι ότι, ας πούμε, η Κέρκυρα είναι, η ίδια η Κρυσίνη ήταν μη επαναστάτης από τη φύση του ή πιο εύκολα δεχόντουσαν πράγματα. Λοιπόν, οι ριζοσπάσεις τώρα, παλιά σε κάποιον άλλον, αλλά τώρα πια δεν θυμάμαι, και ποιο δεν έχει σημασία, έγιναν ερωτήσεις για το τι συνέβαινε, τελικά θέλανε βασιλεία, τελικά θέλανε ένωση, τελικά τι θέλανε αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κατανοήσουμε αυτό που είπε πριν ο Μπίσκαν, ότι δεν ήταν ξεκάθαρες εποχές. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τις εποχές αυτές με τα ιδεολογικά εργαλεία που διαθέτουμε εμείς σήμερα. Είναι άλλοι οι όροι με τους οποίους στήθεται η ιδεολογία και η πολιτική τοποθέτηση. Δύο πράγματα που ίσως αυτό φταίω εγώ που δεν το ξεκαθάρισα. Οι ριζοσπάστες, το αρχικό τους πλάνο, με τις δύο μεγάλες προσωπικότητες τους να τους εκπροσωπούν, τον Ιακωβάτο και τον Μοντσεράτο. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή φιλική σχέση, η οποία μέσα στη συγκυρία κάνει κάποια προβλήματα, τα οποία θα υπήρχαν αν αυτές οι δύο προσωπικότητες, οι τεράστιες,
είχαν άλλο μοτίβο μεταξύ τους να μην φαίνονται με την πρώτη ανάγνωση. Δηλαδή, ο Ιακωβάτος είναι γόνος μιας σύνοχης οικογένειας. Σίγουρα δεν είναι με το σύστημα το αριστοκρατικό, από όσο εγώ γνωρίζω, αλλά δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα με τη βασιλεία. Είναι πρακτικός αυτό που θα λέγαμε σήμερα. Ο Μομφεράτος είναι αυτός που νοξοδρομεί. Αυτός που μιλάει για κοινότητα, αυτός που διαβάζει Μπρουντόν. Αυτός που νοξοδρομεί. Άρα, ακόμα και πριν τους ενωτιστές, ο ριζοσπαστισμός κλείνει μέσα του μια διαφωνία τεράστια, η οποία δεν φτάνει λόγω συγκυρίας για να τους διασπάσει. Υπάρχει, εκεί κλείνεται εκεί μέσα, δηλαδή η διαφωνία συνεχίζει να υπάρχει. Μετέπειτα, ο Λομβάρδος θα έρθει να αφαιρέσει εντελώς το κοινωνικό πρόσημο. Γιατί ακόμα και ο Ιακωβάτος είναι πιο συντηρητικός, αλλά μιλάει για κοινωνικές αλλαγές. Ο Λομβάρδος θα έρθει να πει, όχι να το αφαιρέσει με την έννοια ότι τέλος το κοινωνικό γεια σας, αφαιρεί το κοινωνικό, το κάνει τόσο δευτερεύον, ώστε το αποδυναμώνει στην ουσία το εξαφανίζει. Λέει, το κύριο, το πρώτο και κυρίαρχο είναι ένα θέμα με την Ελλάδα τελείως. Αφήστε τα τώρα τα ελευθεροτυπίες για τα ρυθμίσεις στις κοινωνικές αλλαγές. Πάμε για Ελλάδα. Αυτό είναι το κομμάτι του Λομβάρδου. Τώρα, όσον αφορά το γιατί ήταν το αίτημα. Αυτό είναι λίγο ξένο χωράφι, αλλά θα πω ότι αν η αστική τάξη, ας πούμε, γιατί η αστική τάξη, ένα κομμάτι της μία μερίδα της αστικής τάξης τάσσονταν με αυτό το αίτημα. Αυτό είναι ξένο χωράφι και αυτό είναι προσωπική μου άποψη, που θα πω εντελώς. Η αστική τάξη πίστευε, ευελπιστούσε και θεωρούσε ότι ένωση με την Ελλάδα θα την αφαιρέσει το ζυγό και θα μπορέσει να εμπορευτεί καταπληκτικά από εκεί και πέρα και θα είναι όλα ρόδινα. Δεν έκανε απλά λάθος. Τα επτάνησα μετά την ένωση με την Ελλάδα και για 50 χρόνια καταστράφηκαν οικονομικά. Καταστράφηκαν. Γιατί μας έβαλε βασμούς η Ελλάδα. Ενωθήκαμε με την Ελλάδα και η Ελλάδα έβαλε δασμούς έτσι. Σε σημείο να υπάρχουν ακόμη και ανάποδα αιτήματα. Αυτό το αστείο που υπάρχει καμιά φορά και λένε κάποιοι πιθανίστοι, αν σηκωθούμε να φύγουμε από την Ελλάδα, μια εποχή δεν το λέγανε για πολύ αστείο. Γιατί ας λέγαμε και βάζοντας δασμούς στο εμπόριο με την Ελλάδα, που οι Άγγλοι πριν δεν μας είχαν δασμούς στο εμπόριο με τον ελλαδικό χώρο, τα καταφέρουν τα φτάνει οικονομικά. Για πολλά χρόνια. Τα Πανιόνια Συνέδρια, είναι επιστημονικό συνέδριο που γίνεται κάθε 4 χρόνια, τα Πανιόνια Συνέδρια γίνονταν με δαπάνες του ελληνικού κράτους για να πιστούν τα ευτάνησα ότι είναι καλή ιδέα που ενωθήκαμε. Δηλαδή προσπαθήσαμε να πείσουμε μετέπειτα. Όσον αφορά την ένωση τώρα, το ανέφερα πολύ συνοπτικά πριν το λόγο, που την έννοια του έθνου. Και αυτό πολύ ξένο αφορά, και ίσως κακώς μπαίνω, αλλά σαν προσωπική άποψη, όταν αντλείς την έννοια του έθνους από την παράδοση της Γαλλικής Επανάστασης, το έθνος ταυτίζεται με το λαό. Αυτό, κατά την ταπεινή μου άποψη, σε οδηγεί στο να θεωρείς αυτόματα, ακόμη και αν δεν έχεις κάποιο τεκμήριο γι' αυτό, ότι η απελευθέρωση του λαού σου έρχεται με την ένωσή του με τους ομοίους σου. Θεωρώντας δηλαδή ότι όλα τα φεύγοντας ο Άγγλος αρμοστής από πάνω μας, όλα τα δεινά θα λύνονται. Θα ήταν ο λαός κυρίαρχος. Αυτό έχει στο μυαλό της η επιτανησιακή πολιτική των δεσπαθών σε μεγάλο βαθμό. Γιατί αντλεί από εκεί. Αν αντλούσε από τη Γερμανία Ρωμανικό, θα είχαμε κάτι πολύ διαφορετικό. Αλλά αντλεί από εκεί. Και αυτό προσπαθεί να κάνει. Λοιπόν, και ένα σημαντικό, ίσως μια άλλη εξήγηση, ας πούμε, είναι ότι είναι η τάση της εποχής. Τι θέλω να πω. Τα εξάνει χρόνια σας επικοινωνώ. Να επικοινωνώ με τη Γαλλία. Η Γαλλία σου λέει έθνος. Λαός έθνος. Με ποιον επικοινωνούν. Επικοινωνούν με την Ιταλία. Η Ιταλία μπαίνει στη διαδικασία του ριζοτσιμέντο τότε. Τα λυκαινοποίηση. Σου λέει ριζοτσιμέντο εσύ, ριζοτσιμέντο και εμείς. Γιατί και εμείς Ελλάδα θέλουμε, ας πούμε. Δεν μπορεί να ενωθεί με την Ιταλία. Νιώθουν ότι τα στοιχεία του θα δεν είναι τόσο κοινά. Οπότε τονίζεται το ελληνικό στοιχείο έτσι περισσότερο.
Οπότε ναι, η αστική τάξη πιστεύει ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Και γι' αυτό και ένα μέρος στηρίζει το αίτημα. Σου λέει θα φύγει η Αγγλία, θα φύγουν οι περιορισμοί, θα φύγει, θα φύγει. Δεν ισχύει όμως αυτό. Όλο αυτό το αίτημα δεν είναι μόνο αστικό όμως. Για να μην πέσει. Η λαϊκή αντίληψη, πιο απλοϊκή κατά το δικό μου, είναι το. Θα πάμε με την Ελλάδα, θα είμαστε ελεύθεροι. Το λαϊκό στοιχείο δεν μπορεί να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία, αυτή τη στάση, αυτά. Είναι πιο αυθόρμητο. Ένα καλό παράδειγμα ξένου χωρακτού, παρεμβαίνω, δεν τα καταπάτησα σήμερα, είναι η Θεσσαλία. Και αυτοί πιστεύανε. Πάμε να μπούμε με Ελλάδα, θα είμαστε ελεύθεροι. Και μετά τους είδαμε να λένε ότι δεν άλλαξε τίποτα. Απλά ο δυνάστης μας δεν μιλάει τουρκικά, μιλάει ελληνικά. Αυτό έχει το λαϊκό στοιχείο στο μυαλό του. Του λέει η ομοίη μου, θα είμαι ελεύθερος. Δεν είναι τόσο, πώς το λένε. Νομίζω... Α, η αρχή των ιδεών. Αυτό τα τελευταία που ξέχασα να πω. Η αρχή των ιδεών των ικανίσεων των διασπαστών δεν είναι καθαρή. Δηλαδή, τους οδηγεί η ροή μιας εποχής. Το αίτημα για την Ένωση ξεκινά αρχικά υπάρχει, πρέπει να υπάρξει στο ελληνικό κράτος για να αρχίσει να έχει το αίτημα Ένωση μαζί του. Αλλά από τη στιγμή που έρχονται οι Γάλλοι εδώ και μετά, αλλά και λίγο νωρίτερα για τη ροή των ιδεών και αυτά υπήρχε και νωρίτερα, αρχίζει και μπαίνει μια διαδικασία ότι έχουμε κράτος, εμείς δεν θα έχουμε. Το λέω πολύ απλά, αλλά είναι το αυτό κάνει η Γαλλία, αυτό κάνει η Ιταλία. Εμείς τι θα κάνουμε. Και αυτή η ιδέα ρε είχε προς την Ελλάδα. Αυτό δεν πιστεύουν στη φιλική εταιρεία, οι Εφτανίσεις, οι Κεφαλονίκες. Αυτή είναι όλη τη συλλογική. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν ισχυρές προσωπικότητες που καθορίζουν το ρεύμα. Δηλαδή, το γεγονός ότι ο Μονφεράτος, ας πούμε, διάβαζε Σαν Σιμών ή Μπρουντόν, δεν είναι ότι ένας διάβαζε Σαν Σιμών ή Μπρουντόν. Αυτός θα είναι σαν ηγετική μορφή, ήταν δουλευτής, επηρέαζε κόσμο. Μπορεί ο μέσος χωρικό, να μην έχει να διαβάσει προφανώς τίποτα από όλα αυτά, αλλά έστω με ένα περίεργο τρόπο της εξαγωνακλάσεως, μέσα από προσωπικότητες τέτοιες, αυτά μεταφέρονταν και στο ευρύ κοινό. Δηλαδή υπήρχε μια ροή τέτοια. Αλλά το βασικότερο από όλα είναι ότι η γνώμη μου είναι ταπεινά πάντα ότι δεν μπορούμε να ψάχνουμε πολύ καθαρές απαντήσεις με τα δικά μας πολιτικά και κυβερνητικά κριτήρια σήμερα σε εποχές που ήταν υποδιαμόρφωση όλα αυτά. Πολύ πριν παλιώσαν. Και αυτό και ταπεινά μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία αυτού του αιώνα, η ιστορία του 19ου αιώνα, γιατί ήταν η στιγμή που διαμορφώθηκαν όλα. Είναι ό,τι έγινε τον 20ο αιώνα, είχε περιέργως κυοφορηθεί στο 19ο, στα δικά μου μάτια. Και σε αυτό που λένε, ας πούμε, το μακρύ 19ο αιώνα, από τη Γαλλική Επανάσταση, μέχρι και την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Αυτό αφαιρεθεί το χώρο. Ναι, ίσως και μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο. Ναι. Αυτό ο μακρύς 19ος αιώνα είναι όλη μας η διαμόρφωση. Και δυστυχώς δεν έχουμε λίγο στην άκρη αυτό. Γιατί μας είναι πιο δύσκολο να. Είναι δύσκολο να μπορούμε να καταλάβουμε την κοινωνία της Κεφαλονιάς πριν 70 χρόνια πιο εύκολα από ότι πριν από το 70. Μας ζωρεί. Αυτό. Σας ευχαριστώ.